Κορίτσια, λέω να κάνω καινούριο μανικιούρ σήμερα. Τι λέτε? Θέλει καμία να κάνει καινούριο στυλ στα νύχια τη σήμερα? Μια χαρά είναι τα δικά μας νύχια. Τα κάναμε πρόσφατα. Ωραία, λοιπόν, εγώ και η Ντίνα θα πάμε για τα νύχια μας και εσείς θα πάτε για shopping, κορίτσια. Ναι, χρειάζεται να ανανεώσω την καρδαρόμπα μου. Μαγιά, δεν μου δανείζεις μερικά χρήματα? Να τα βασικά δεν τα ξοδέψω όλα, τότε μπορεί να σου τα δανείσω. Εντάξει, θα δούμε. Κατάλαβα, Μάγια, δεν πρόκειται να μου δανείσει κανείς τίποτα. Κορίτσια, μην χάνουμε χρόνο, πάμε να φύγουμε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, μπορούμε να το κάνουμε βόλτα, δεν υπάρχει, κοιμούνται. Έντε, πάμε ρε παιδιά, να το κάνουμε κάνα δύο γύρους. Έντε, παιδιά, πάμε. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό, τα κορίτσια θα νευριάσουν πάρα πολύ. Τα κορίτσια θα το μάθουν. Μαμά, παιδιά, μην το κάνετε, ελάτε, δεν καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε πως δεν πρέπει να χώνεις τη μύτη σου. Αγόρι, τι κάνετε εδώ εσείς? Είστε τελείως βλάκες, μήπως? Κορίτσια, εγώ τους είπα να μην το κάνουν. Αγόρι, φύγετε έξω, θα πάμε για shopping και θα κάνουμε και manicure, μας καθυστερείτε. Τα μειονεκτήματα είναι στο κεφάλι σας, αγόρια. Γιατί μπήκατε σε αυτοκίνητο λουνού χωρίς να ρωτήσετε καν? Αγόρι, βγείτε έξω. Ωπα, και άλλοι επισκέπτες. Δεν καταλαβαίνω, έχουμε κλείσει ραντεβού. Τι κάνουν οι φρόξ εδώ πέρα? Οι φρόξ, ήδη σαλώνει ομορφιάς με εμάς. Μπάνι, αργήσατε, γι' αυτό εξυπηρετούμε τις φρόξ τώρα. Δεν μας αρέσει να καθόμαστε. Υπέροχα, αργήσαμε μόνο 5 λεπτά. 5. Αν δεν μας κάνετε μανικιούρο αμέσως, δεν θα ξανάρθουμε ποτέ στο σαλόνι ομορφιάς σας. Ποτέ ξανά. Καταλάβατε? Φοβηθήκαμε, έχουμε πολλούς πελάτες. Έχω πάθει σοκ, Κίτι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν καταφέραμε να κάνουμε μανικιούρ. Έχω πάθει και εγώ σοκ που τις δέχτηκαν η Λαγιάννα και η Λέιλα, έλεος. Κορίτσια, έχω πάθει σοκ. Είναι η χειρότερη εμπειρία σόπινγκ στη ζωή μου. Είναι τόσο θυμωμένη γιατί η Ξανθούλα πρόλαβε να πάρει τη φούστα που της άρεσε. Αυτό είναι όλο. Ωραία, έχετε φρικάρει εσείς με τη φούστα και εγώ και η Κίτη έχουμε φρικάρει γιατί δεν κάναμε μανικιούρ.